Στην παρέα μας, θα μεγαλώσουμε την παρέα μας, θα βάλουμε και τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Φώσου, καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσιγκουρή, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Λεχουρίτη ευχαριστούμε που και είστε στον μαζί Γιάννη μας. Που είναι τώρα στην παρέα μας. Και ο κύριος Δαβερώνης, το μπασάρατε εσείς κύριε Χατζηθεοδοσίου, ο κύριος Δαβερώνης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Αττικής. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα, να ξεκινήσουμε από αυτές τις μηχανές, τις καινούργιες που ενσωματώνουν... Έξυπνες ταμιακές πέφτες. Έξυπνες ταμιακές μηχανές. Θα διαβάζουν και τα ανοιχτά τραπέζια. Να δούμε ναι. Λίγο τι είναι αυτό, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό, δεν έχω καταλάβει. Ναι. Να μας πούν οι καλεσμένοι μας. Ναι. Μηχανές να κόβουν χρήμα και να μοιράζουν χρήμα, υπάρχουν. Ναι. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, ελάτε να μας εξηγήσετε. Κάθε προσπάθεια να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, έχουμε πολλές φορές ότι είναι σημαντική, γιατί η φοροδιαφυγή είναι η πιο σκληρή μορφή αθέμητου ανταγωνισμού. Άρα, καταρχήν, είμαστε υπέρ των μηχανών αυτών, γιατί ουσιαστικά σταματάει μια αιμορραγία που υπάρχει και νομίζω ότι ως το ίδιο το βλέπουμε θετικό. Υπάρχουν όμως ζητήματα στην εφαρμογή του. Δηλαδή, το μεγάλο θέμα είναι ότι ουσιαστικά οι παραγγελίες είναι αυτές που η μηχανή έξυπνη κρατάει πάντα μέσα, αλλά πρακτικά πρέπει να σας πω 1η Αυγούστου είναι η εποχή που έχουμε το μεγαλύτερο τζίρο σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της εστίασης που αναφέρονται οι ταμιακές μηχανές. Έτσι καλό είναι να πούμε ότι 20.000 από τις επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάρουν τις μηχανές, είτε γιατί υπάρχει έλλειψη μηχανών είτε έλλειψη τεχνικών. Άρα νομίζω ότι η στιγμή που γίνεται δεν είναι η καταλληλότερη. Θα έπρεπε να περιμένουμε το φθινόπωρο για να μπορέσει να ξεκινήσει. Και βέβαια, καλό επίσης να πούμε ότι αυτές τις μηχανές δεν είναι ανεύκόστο για τις επιχειρήσεις. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο νόμος προσδιορίζει ότι αν έχεις πάροχο, ελέγχεις σε 3 χρόνια. Αν δεν έχεις πάροχο, ελέγχεις σε 5 χρόνια. Ακριβώς για να δώσει σημασία ότι χρειάζεται πάροχος. Πάροχος σημαίνει ότι ανάλογα με τις αποδείξεις που κόβει μια επιχείρηση, μπορεί να χρειαστεί από 300 έως και 2.000 ευρώ το χρόνο. Άρα υπάρχει ένα πρόσθετο κόστος. Παρ' όλα αυτά, θα μείνω στο θετικό της προσπάθειας αυτής, γιατί ξέρετε, σε ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις επιχειρήσεις, με αυτόν τον τρόπο και αυτές διευκολύνονται πάρα πολύ. Καλό είναι να ξέρουμε στη λειτουργία του ότι δεν μπορεί να ακυρωθούν οι παραγγελίες, γιατί γίνεται αυτόματα η ενημέρωση από τις έξυπνες μηχανές στην ΑΔΕ. Άρα σταματάει μια αιμορραγία, όπως είπα, που υπήρχε για πολλά χρόνια στον κλάδο αυτό. Συμφωνούμε ότι είναι καλό για την φοροδιαφυγή. Ωστόσο, εδώ το λέγαμε και το πρωί και με τον Χρήστο και το βλέπαμε και στα πρωτοσέλιδα. Αυτό, για να δούμε στην πράξη, πώς θα λειτουργεί. Δηλαδή, ας πούμε, θα διαβάζει και τα ανοιχτά τραπέζια. Και αν σηκωθεί ναι. Και φύγει κάποιος, δεν πληρώσει, κάτι γίνει. Αυτό ποιος θα το πληρώσει, ο επιχειρηματίας. Αυτό δεν είναι και η πιο συχνή συμπεριφορά. Κάτσε, όμως αλλά... να τα βλέπουμε όλα, να τα βάζουμε όλα. Κύριε Αφόσκο, αυτό μπορεί να συμβεί με ή χωρίς τις μηχανές. Δεν θα έχεις δικαίωμα όμως να κυρώσεις το τραπέζι, αυτό εννοώ. Θα το αιτιολογήσεις. Θα αιτιολογήσεις τι συνέβη, άρα υποθέτω ότι ακόμη και ο νομοθέτης θα δέχεται κάποιες τέτοιες ακραίες περιπτώσεις που θα συμβαίνουν. Άρα νομίζω ότι η λογική είναι αυτό που αναφέρατε, ότι πλέον κρατάει την παραγγελία. Δεν μπορεί να κυρώσει την παραγγελία. Κύριε Δαβερώνη, έτσι αυτή... είναι. Να μας περιγράψει πώς ακριβώς γίνεται η εγκατάσταση και η χρήση, αν έχετε εικόνα. Καταρχάς, θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι το κομμάτι της φοροδιαφυγής είναι το πιο σημαντικό. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει στοχεύσει στον κλάδο της εστίασης και θεωρεί ότι ο κλάδος, κάτι που εμείς δεν συμφωνούμε, φοροδιαφεύγει. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι η εστίαση έχει ιδιαιτερότητες, έχει όμως και κανόνες. Άρα ερχόμαστε τώρα να αλλάξουμε ταμιακές μηχανές και θα συμφωνήσω απολύτως με τον πρόεδρο του Μιλητηρίου ότι εδώ μέσα στην σεζόν, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στη δύσκολη περίοδο που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης, έχουμε να κάνουμε και αυτές τις αλλαγές. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα Υπουργείο Οικονομικών το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει σε συνεννόηση και σε συζητήσεις μαζί μας. Δυστυχώς είχε αλλάξει τακτική με αποτέλεσμα να περνάμε δυσκολία και να έχουμε αυτή τη στιγμή 20.000 επιχειρήσεις να μην μπορούν να αλλάξουν ταμιακή μηχανή, να μην μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία αλλαγή παρόχου ή δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται, να μην υπάρχουν τεχνικοί να μπορέσουν να διορθώσουν αυτές τις μηχανές. Και σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές όλες αυτές έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις οι οποίες τι προσπαθούν να κάνουν, να δουλέψουν το καλοκαίρι για να μπορέσουν να συντηρηθούν το χειμώνα. Διότι το σύνολο των επιχειρήσεων εστίασης εδώ στη χώρα μας δουλεύει το καλοκαίρι. Αυτό τώρα... Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κυρία Φώσκολου, τον κύριο Λαβερώνη.
Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Δαβερόνη, τα γκαρσόνια τα πληρώνει η κυβέρνηση ή εσείς? Η κάθε επιχείρηση, ο κάθε επιχειρηματίας ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ένα μαγαζί, έχει να πληρώνει και τις υποχρεώσεις οι οποίες διατηρεί στο κατάστημα το οποίο έχει. Ωραία. Αφήστε με λίγο να μιλήσω, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Να ήταν μόνο τα οι σερβιτόροι οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουμε, θα πούμε εντάξει. Εδώ είναι πάρα πολλά τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αλλά δεν ξέρω τώρα εσείς τι θέλετε να με ρωτήσετε, γιατί το κομμάτι των σερβιτόρων είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχει γιατί μια επιχείρηση. Έχει δεύτερο σκέλος το ερώτημα. Γιατί ο ΦΠΑ στο όρθιο take away είναι 13% και στο σερβιριζόμενο καφέ είναι 24%? Αυτό ήταν. Σας είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω αν το συγκρατήσατε. Ακούστε, ναι. Σας είπα και προηγουμένως, έχουμε να κάνουμε με ένα Υπουργείο Οικονομικών αυτή την περίοδο, το οποίο δυστυχώς και οι αποφάσεις του και η διαχείριση είναι πολύ δύσκολη, τουλάχιστον για τον κλάδο της εστίασης. Το ότι αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να πάρει τον καφέ και να βγει έξω και να πάει βόλτα και να τον πληρώσει με 13% ΦΠΑ, αλλά το να κάτσει για το ίδιο προϊόν, είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, για το ίδιο προϊόν του και να κάτσει σε μια επιχείρηση να τον απολαύσει, να πρέπει να τον πληρώσει 24%, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια πατέντα πάλι ελληνική, την οποία προσπαθεί και ο επιχειρηματίας να διαχειριστεί. Τώρα, γιατί αυτές οι αποφάσεις βγαίνουν από την κυβέρνηση και έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και γενικότερα με το πώς θα μπορέσει να διατηρήσει κάποιος μια επιχείρηση, για μας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Να ξέρετε ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία και ο πρόεδρος μας, ο κ. Καβαθάς, έχουμε πιέσει πάρα πολύ για αυτό το λάθος μέτρο, αλλά φαίνεται ότι την εστίαση τη βλέπουμε πια με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Η εστίαση, η οποία αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι προσφέρει πάρα πολλά στα δημόσια ταμεία μέσω της λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά η αλλαγή πλαισίου η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει και η φορολόγηση υψηλή, η οποία πιθανό στο μέλλον να υπάρξει, και συγκρατήστε το αυτό γιατί εκεί οδηγούμαστε, θα καταστρέψει τον κλάδο και δυστυχώς θα χαθούν και οι θέσεις εργασίας, θα χαθούν και οι επιχειρήσεις και πρέπει να ξέρετε ότι η εστίαση αποτελείται από μικρές, πολύ μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Φαίνεται όμως κύριε Δαβερόνη ότι η εστίαση προσφέρει πολλά, ότι η κυβέρνηση εκτιμά πως μπορεί να προσφέρει περισσότερα, γι' αυτό και επιχειρεί έναν εντατικότερο κατά κάποιο τρόπο έλεγχο. Με την υψηλή φορολόγηση δεν νομίζω ότι θα το καταφέρει. Υιοθετώντας αυτό τον μηχανισμό που μπορεί να είναι, όπως εκτιμά, ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ο έλεγχος είναι θεμητός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο κοστίζει μια τέτοια μηχανή και πώς λειτουργεί για τον επιχειρηματία, πώς ακριβώς λειτουργεί από την αρχή ως το τέλος της διαδικασίας. Η απλή ταμιακή μηχανή, η οποία έχουμε εντάξει στα καταστήματά μας, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν το πρόγραμμα, αυτό που είπε ο κύριος Χατζιοδοσίου, που αφορά πάροχο και όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουμε και τον πάροχο αυτή τη στιγμή, και είναι ένα κόστος το οποίο πάλι θα το επιβαρυνθεί ο επιχειρηματίας της εστιάσεως. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς με ταμιακές απλές μηχανές είναι ότι ανοίγουμε το τραπέζι, όπως είπατε πολύ σωστά. Θα πρέπει αυτό το τραπέζι να το κρατήσουμε μέχρι να φύγει και ο πελάτης. Και ενσωματώνεται κάθε επιπλέον παραγγελία σε αυτό. Ναι, καταρχάς και μια μικρή επιχείρηση, η οποία ήταν με λίγο προσωπικό, πρέπει να έχει ταμεία αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτό ένα έξτρα κόστος. Δηλαδή, η θέση του ταμεία πρέπει να υπάρχει για να ελέγχεται αυτή η ταμιακή μηχανή. Από εκεί και πέρα, κάποιος που θέλει να πληρώσει μια παρέα, αν έρθετε εσείς με κάποιους φίλους σας και θέλετε να πληρώσετε με κάρτα δύο εκ των πελατών, δεν μπορείτε να το κάνετε. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που δυσκολεύουν τον τρόπο λειτουργίας. Για μας, επαναλαμβάνουμε, όπως θα συμφωνήσω απολύτως και με τον κύριο Χατζηδοσίου, ότι ναι, θέλουμε να βάλουμε κανόνες στην εστίαση από τη στιγμή που θεωρείται ότι η εστίαση δεν λειτουργεί σωστά, αλλά θα πρέπει αυτούς τους κανόνες να πρέπει να τους επεξεργαστούμε, να τους κάνουμε στη σωστή περίοδο και δεν πρέπει να γίνονται συνεχώς. Άρα, ουσιαστικά είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που οι αλλαγές που γίνονται συνεχώς στο φορολογικό σύστημα είναι μοναδικές. Ναι. Κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε αλλαγή υπουργού, κάθε αλλαγή κυβέρνησης, έχουμε και αλλαγές στη φορολογία. Στο δικό σας κλάδο, αν έχω καταλάβει. Στο δικό σας κλάδο. Ας κρατήσουμε το μοντέλο της Αμερικής. Κύριε Δαβερόνη, στο δικό σας κλάδο, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό που αλλάζει από εδώ και πέρα είναι ότι θα κόβεται μία απόδειξη στο τέλος του τραπεζιού. Σωστά. Δηλαδή, τέλος της πολλές συμπληρωματικές αποδείξεις, μία απόδειξη κάθε φορά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Ας βάλει πρώτα σειρά στα καύσιμα η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ας βάλει πρώτα σειρά στα καύσιμα.
λαθρεμπορία καυσίμων, στο υπερβολικό κέρδος που έχουν τα διελιστήρια και βεβαίως να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, γιατί δεν είναι μόνο οι κλάδοι της εστίασης που η κυβέρνηση θεωρεί πως φοροδιαφεύγουν. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι φοροδιαφεύγουν και δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε τώρα. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο, η κυβέρνηση, και έχει δίκιο ο κύριος Θεοδωρικάκος που λέει, δεν είμαι ο υπουργός της ακρίβειας. Υπάρχουν και άλλα υπουργεία που έχουν ευθύνη. Δηλαδή, συνολικά η κυβέρνηση για την ακρίβεια στην αγορά. Και το παράδειγμα που έφερα με το 13% ΦΠΑ στο όρθιο, ενώ στο σερβιριζόμενο, γιατί δεν είναι στον καθήμενο, στο σερβιριζόμενο μπορεί να πάρεις δηλαδή τον καφέ από ένα take away, να έχει καρέκλες έξω καμπό, να πας να καθίσεις και να το πτήσει με 13%. Γι' αυτό είπα σε ριβιριζόμενο θα φάει πρόστιμο, ο καφές. Ναι, θα φάει πρόστιμο. Δεν τρώει κανένα πρόστιμο, λέει, είναι νόμιμο. Έχει black humor. Ναι, προσέξτε, αν πάει τον καφέ και κάτσει στο τραπέζι, ελεγχουρίτη, τότε αν γίνει έλεγχος, η επιχείρηση τρώει πρόστιμο. Γι' αυτό και το παράλογο του νόμου. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει ένα αστυνομικό η επιχείρηση. Ωραία. Για να μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι μοναδικό μέτρο, όπως είπε ο κ. Ζαβερόνης, δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και μαγαζιά εστίαση με πάρα πολλά τραπέζι έξω. Ειδικά το καλοκαίρι. Παίρνει το καφέ τεγεγούρι και πάει κάτι σαν τραπέζι. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η επιχείρηση, αν ελεγχθεί, επιτρέψτε μου, έχει πρόστιμο. Γιατί θεωρεί ότι αυτό πλέον το θεωρεί το καφέ ότι σερβίρεται τη στιγμή που κάθεται. Αυτό είναι το μεγάλο το δίλημα και γι' αυτό είπα ότι το άκρον άωτον του παραλογισμού είναι αυτή η περίπτωση του 13 και του 24%. Διότι υπάρχουν καταστήματα που σερβίρουν καφέ, μάλλον που πουλάνε καφέ με 13% και έχουν έξω τραπεζοκαθίσματα. Άρα πάντως, το παίρνεις και το πίνεις. Είναι φανερό ότι έχει γίνει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση, καταλαβαίνει κανείς, να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας στον καφέ. Και επέλεξε αυτό το μέτρο. Τώρα το πόσο αποτελεσματικό ή λειτουργικό είναι, με τις αδυναμίες που, και τα ευτράπουλα, ευτράπελα που παραγράφεται, που περιγράφεται, μένει να αποδειχτεί. Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα για το ΦΠΑ, μεγάλη συζήτηση. Κύριε Τσιγουρή, έχει αρνητική. Αρνητική. Υπάρχουν, γνωρίζετε πολύ καλά παραδείγματα όπως της Ισπανίας, αλλά υπάρχει αρνητική αντιμετώπιση έως τώρα προτάσεων τέτοιων από την κυβέρνηση, γιατί ας μην γελιόμαστε, είναι προφανές ότι η έμεση φορολογία ενισχύει τα δημόσια ταμεία και δίνει τη δυνατότητα ad hoc παρεμβάσεων, να το πω έτσι, με τα επιδόματα μέσω μιας επιδοματικής πολιτικής. Αν μου επιτρέπετε, στην Ελλάδα η έμεση φορολογία είναι το 65% των εσόδων. Στην ακριβώς Ευρώπη είναι κοντά στο 50%. Θυμάστε ότι είναι μια συζήτηση τουλάχιστον δεκαετία που όμως έχουν πει ότι πρέπει να αλλάξει, έτσι. Η έμεση φορολογία είναι πιο άδικη, γιατί είναι οριζόντια. Την πληρώνει και το μικρό εισόδημα και το υψηλό. Αυτό είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν νομίζω ότι βολεύει την κοινωνία. Ενώ η άμεση φορολογία είναι ανάλογη με το εισόδημα του καθενός. Άρα η έμεση φορολογία θα έλεγα ότι είναι πολύ σκληρή για το χαμηλόμισθο. Και νομίζω ότι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, να σταματήσει από τη στιγμή που μπήκαμε στις έξυπνες μηχανές, μπήκαμε στα POS. Άρα ουσιαστικά θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στη λογική της άμεσης φορολογίας. Γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη όπου τα έσοδα που έχουμε στη φορολογία είναι μεγαλύτερα. Μάλιστα, στο πρώτο τετράμινο έχουμε 3 δισεκατομμύρια παραπάνω έσοδα από την έμεση φορολογία. Αυτό αποδεικνύει ακριβώς ότι αυτή η λαθεμένη φιλοσοφία είναι αυτή η οποία οδηγεί τον καταναλωτή να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί η έμεση φορολογία για αυτόν του τρώει μέρος του μεγάλου εισοδήματος και είναι και ένας δείκτης για την ακρίβεια, έτσι δεν είναι? Είναι και ένας δείκτης για την ακρίβεια. Ακριβώς. Διότι όσο ανεβαίνουν οι τιμές και ανεβαίνουν τα έσοδα από τους έμεσους φόρους, φαίνεται ότι έχουμε μεγαλύτερη ροή χρημάτων στα δημόσια ταμεία. Μα αλλά δεν και πέφτουν οι τιμές, κύριε Τσιγουρή, δεν πέφτουν οι τιμές των προϊόντων. Και αυτά που λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι θα βάλει 100 προϊόντα στο στόχαστρο, νομίζω ότι είναι λάθος τακτική. Εμείς του είπαμε του κυρίου Θεοδωρικάκου, επέλεξε σαν μέτρο σύγκρισης 100 προϊόντα που θα τα ξέρεις εσύ μόνο, κύριε Υπουργέ, και οι υπηρεσίες σου. Το θέμα είναι, κύριε Λεωφορείτη, πέρα, είπαμε και νωρίτερα, πέρα από την λίστα της επιτήρησης των προϊόντων και αν υπάρχουν επιτηρητές. Γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι και ο τομέας των ελέγχων στην αγορά δεν είναι τέτοιος που να καταστεί αποτελεσματικός. Προστίθενται πάντως και άλλα άτομα και στη ΔΜΕ και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Λεχουρίτη. Να είμαστε δίκαιοι, αλλά μέχρι εχθές μας έλεγαν ότι έχουμε τους περισσότερους ελέγχους τα τελευταία χρόνια, έχουμε επιβάλει τα μεγαλύτερα πρόστιμα τα τελευταία χρόνια και εισπράττονται κιόλας. Και τελικά βλέπουμε
ότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, υπάρχει μόνο μία υπηρεσία κεντρική που λέγεται Δημαία και την έχουν ανεβάσει στα ουράνια ότι είναι η πανάκια για την ελληνική αγορά και τον έλεγχο των προϊόντων, ενώ δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν βασικά προϊόντα και βασικές υπηρεσίες. Εμείς προτείναμε στον κύριο Θεοδωρικάκο να επανασυστήσει την Διεύθυνση Ελεκτικού Μηχανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Κάνικος. Έχει τεράστια στελέχη τα οποία είναι παγωμένα στα γραφεία, ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά εναντίον της ακρίβειας. Γιατί δεν το κάνει ο Υπουργός? Τι υπονοείτε, γιατί πιστεύετε ότι δεν το κάνει? Σας είπα τώρα, δεν το ξέρω. Υπάρχουν και σχετικές αναφορές των υπαλλήλων της πλατείας Κάνικος, του Υπουργείου Ανάπτυξης ή παλιού εμπορίου, που αναφέρονται σε αυτό το γεγονός που σας είπα προηγουμένως, πως ενοικιάζουν εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε τι είπα, κύριε Τσιγουρή? Δεν ξέρω αν υποψιάζεστε ανοχή στην κερδοσκοπία δι' αυτής της οδού. Βεβαίως, η υπεύθυνη για την ακρίβεια, την κερδοσκοπία και την σκροκέρδεια στην αγορά είναι η ίδια η κυβέρνηση. Το λέω ευθέως. Για να κάμψεις την ακρίβεια, την σκροκέρδεια και την κερδοσκοπία, πρέπει να έχει συμμάχους τις οργανώσεις καταναλωτών και τους καταναλωτές. Κάνατε μία συνάντηση πριν από λίγες εβδομάδες, κύριε Λεκούρη? Έκανα, βεβαίως έκανα. Κάναμε συνάντηση. Τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση? Περίμενα να έχω κάποιο αποτέλεσμα. Δεν έχω αποτέλεσμα, κυρία Φόσχολου. Μάλιστα. Από τη συνάντηση σχεδόν έχει περάσει ένας μήνας. Τελευταία ερώτηση πριν σας αφήσουμε, κύριε Λεχουρίτη. Περιμένουμε και άλλες ανατιμήσεις στα προϊόντα? Είναι το βασικό που ενδιαφέρει όλους μας. Εννοείται πως ναι. Πού? Θα έχουμε αρκετές αυξήσεις. Δέστε τα φρούτα, τα λαχανικά. Δέστε με το πρόβλημα της πανόλης στα αρνάκια. Πού θα πάει η τιμή του γάλακτος, πού θα πάει η τιμή του κρέατος? Και η τιμή της φέτας που θα πάει, κύριε Λεχουρίτη, και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Όχι μόνο της φέτας. Από το κατσικίσιο. Όλων των γαλακτοκομικών. Όχι, όλων των γαλακτοκομικών. Όλων. Γιαούρτια, τυροκομικά, γαλακτοκομικά, όλα τυριά. Θα δείτε πού θα πάνε αν συνεχιστεί και δεν κοντρολοράρουν το θέμα της πανόλης στα αρνιά. Γιατί βλέπουμε να καταστρέφονται κοπάδια και οι κτηνοτρόφοι, αντί να πάρουν μία αξιοπρεπέστατη αποζημίωση για το κάθε αρνάκι, δυστυχώς δεν το παίρνουν. Είναι μια... Η ευθύνη γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση και αντιμετώπιση, βέβαια. Δεν είναι τόσο απλό. Κύριε Τσιγουρή, κυρία Κόσμολου, κοιτάξτε, όταν εισάγεις χωρίς να ελέγχεις στις τελωνιακές αρχές και μεταφέρεις ασθένειες στην χώρα σου, την ευθύνη ποιος την έχει? Εσείς και εμείς που συζητάμε αυτή τη στιγμή, ή την έχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί που δεν έλεγξαν στα τελωνία τις εισαγωγές των αμνοερυφείων? Και βλέπουμε μια τεράστια καταστροφή, τη θανάτωση των ζώων και ανατιμήσεις. Είναι αλυσιδωτό το πρόβλημα. Κύριε Χατζηθοδοσίου... Πέρσι είχαμε τη Λάρισα, εφέτος έχουμε την Πανόλη και δόξα τω Θεώ καλά πάμε. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πριν σας αφήσουμε και εσάς, μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Οι εκπτώσεις πώς πάνε? Είμαστε μέσα στις εκπτώσεις. Οι επιχειρηματίες τι λένε? Οι καταναλωτές έχουν, χαμογελούν, βλέπουν εκπτώσεις? Νομίζω στην αρχή της κουβέντας σας είπατε ότι άκουσα τη συζήτηση που είχατε για το πόσο φτάνει το μισθός, φτάνει μέχρι τις 10-15 του μήνα. Mm-hmm. Κυρία Φόσκολο, όσο το 50% του εισοδήματος χρειάζεται κάποιος για να πάρει τα βασικά αγαθά, προσθέθηκαν στα προβλήματα και οι μεγάλες αυξήσεις ρεύματος. Εδώ να θυμίσω ότι όταν λέμε η κυβέρνηση επιδοτεί το ρεύμα, θα επιδοτεί στο 50% τη παραπάνω τιμή που θα έχει ο καταναλωτής. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει καλά, ούτε οι εκτόσεις να πάνε καλά, ούτε η οικονομία να λειτουργήσει καλύτερα. Φανταστείτε ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι αν φέτος στις εκτόσεις κάνουμε τον ίδιο τζίρο με πέρυσι, δηλαδή αυτό σημαίνει γύρω στο 10-12% λιγότερο λόγω του πληθωρισμού. Άρα θέλω να πω ότι το θέμα που δημιουργείται λόγω του πληθωρισμού και της αύξησης όλων των έμεσων φόρων, όπως είναι το ρεύμα κτλ., δημιουργεί ασφυξία στην αγορά. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα είναι μια καλή χρονιά, θα είναι μια κακή χρονιά. Θα περιμένουμε να κάνουμε απολογισμό τέλος του μήνα. Αλλά πρέπει να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με την αύξηση του ρεύματος. Ξέρετε, όταν θα πάνε να κάνουν λογαριασμό στο τέλος, θα διαπιστώσουν ότι αφού έχουν κάποια έσοδα, πρέπει να πληρώσουν το ρεύμα. Και το ρεύμα πρέπει να πληρώσουν που δεν επιδοτείται από την κυβέρνηση. Έχουμε μια αύξηση Ιουνίου-Αυγούστου 32%. Αυτό νομίζω ότι θα δώσει άλλα αποτελέσματα οικονομικά και νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
Το περιγράψαμε το πρόβλημα με την ακρίβεια στην ενέργεια και στο ρεύμα λίγο νωρίτερα, εκτενώς. Όντως είναι ένας πολύ δύσκολος γρίφος και ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, Χρύσα. Γιατί δεν επιδοτούνται, είναι μεγάλο ζήτημα. Όχι τόσο για τα νοικοκυριά και υπάρχουν επιχειρήσεις ενεργοβόρες που χρειάζονται ρεύμα, υπάρχουν οι φούρνοι, υπάρχουν μια σειρά από επιχειρήσεις. Μην ξεχνάς ότι λέγαμε και πριν. Ναι. Πολλές φορές το ρεύμα είναι ακριβότερο από το νίκη σε αυτές τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Μην θυμίσουμε την περίπτωση που πολλές φορές επιδοτήσεις στο ρεύμα ζητήθηκαν πίσω, έτσι, κατόπιν ευρωπαϊκής υποχρέωσης. Μέσα στην χρονιά. Αν μου επιτρέπετε, ποιο είναι το κακό, τελευταία κουβέντα να πω. Και να κλείσουμε όμως, κύριε Λεχουρίτη, γιατί θα βγούμε εκτός προγράμματος. Δευτερόλεπτα. Το κακό είναι ότι οι καταναλωτές και επιχειρήσεις συμφωνούν. Και δυστυχώς δεν πήρα τηλέφωνο τον κύριο Χατζηθεοδοσίου για να του πω: Γιάννη, τι θα πούμε αύριο στην εκπομπή της Φόσκολου και του Τσιγουρή, και ταυτίζονται οι θέσεις και οι απόψεις μας. Αυτό δεν είναι παράξενο και δεν παραξενεύει την κυβέρνηση, ότι για να λένε τα ίδια αυτοί οι άνθρωποι, επιχειρήσεις και καταναλωτές, μήπως κάνουμε λάθος εμείς? Θα δούμε. Εννοώ την κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σήμερα, καλή κύριε Δαβερόνη, και εσάς. Και στον κύριο Δαβερόνη να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τις ευχαριστίες μας, να ευχαριστούμε καλές δουλειές, καλά ξεμπερδέματα με τις έξυπνες μηχανές και να πάνε καλά για να μπορέσει αυτό η ισορροπία έμεσης και άμεσης φορολογίας, αν εντοπιστεί επιπλέον κερδοφορία, να βελτιωθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.